να καλησπερίσουμε τον καλεσμένο μας. Ένα πολύ καλό παιδί, ένα πολύ καλό αθλητή. Έχει περάσει από τον ΠΑΟΚ. Έναν άνθρωπο που τίμησε τη φανέλα του ΠΑΟΚ για αρκετά χρόνια. Και αναφέρομαι στο Γιάννη Σκόνδρα. Γιάννη, καλησπέρα από την εξωτική Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Τι κάνεις, πώς είσαι? Καλά, μια χαρά. Μια χαρά. Τη Λαμία λίγο μικρή την είδα, συνηθίζεις? Ναι, μια χαρά είναι, όλα καλά. Εντάξει, η οικογένεια, παιδιά, εκεί καλή. Για εσάς, για μένα, εγώ θα είχα φρικάρει εκεί, να ξέρεις. Εσύ σίγουρα. Σταύρο, ετοιμάζεται να γίνει ξανά μπαμπάς. Σοβαρά, ναι. Αυτό στην Εσπρέσο FM βγήκε. Πού τα ξέρουν όλα αυτά. Τα ξέρουμε. Ναι. Γιάννη, τι γίνεται, φίλε, πώς είσαι? Καλά, όλα μια χαρά. Ξεκουραζόμαστε τώρα. Γεμίζουμε μπαταρίες για το επόμενο παιχνίδι μας. Εντάξει, εγώ αυτό που διαπιστώνω είναι ότι η Λαμία της έναρξης της σεζόν με τη Λαμία που είδα το Σάββατο δεν έχει καμία σχέση, είναι σαν να είναι άλλη ομάδα. Είναι έτσι? Σίγουρα είναι τελείως διαφορετική ομάδα, άλλαξε προπονητής, ήρθαν κάποιοι παίκτες στο ρόστερ, το ρόστερ έχει δυναμώσει πάρα πολύ. Νομίζω και οι παίκτες σιγά σιγά έχουν βρει τη χημεία τους. Και νομίζω όχι μόνο με τον ΠΑΟΚ παίξαμε, νομίζω ότι κάθε παιχνίδι παίζουμε πολύ καλά. Όπως και με τον Πανιόνιο παίξαμε καλά και ήμασταν άτυχοι. Και τελικά πήραμε 0 βαθμούς. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να δουλέψουμε σκληρά και να κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Και νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε την ομάδα να κερδίσουμε όλες τις ομάδες. Αν είμαστε σοβαροί. Αυτό που το παιχνίδι που πέρασε και την εικόνα που δείξατε σας φτιάχνει την ψυχολογία εν ώψη και των υπόλοιπων δύσκολων αγώνων, γιατί κακά τα ψέματα, ξεκινάει μια σειρά με το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ και συνεχίζει ΑΕΚ, Ολυμπιακός. Υπάρχει μια δυσκολία από εδώ και πέρα μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου. Σίγουρα μας δίνει θετικά πράγματα η εμφάνιση μας με τον ΠΑΟΚ, γιατί έπαιζε μια ομάδα τη μεγαλύτερη, να σου πω, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, που είναι 6 βαθμούς πάνω και νομίζω είναι το φαβόρι για το πρωτάθλημα και νομίζω ανταπεξήλθες πάρα πολύ καλά και νομίζω είναι αληθαράκι αυτή η εμφάνιση για τα επόμενα παιχνίδια, αν και όπως είπα πριν ότι σε όλα τα μάτς, αν δείτε τα τελευταία 5 μάτς, έχω δει, γι' αυτό αναφέρθηκα. Έχουμε μια πάρα πολύ καλή εικόνα με πολλές φθαρμένες ευκαιρίες, απλά είμαστε λίγο άτυχοι στο σκοράρισμα και σιγά σιγά πρέπει να το βρούμε και αυτό και νομίζω η ομάδα θα πάει πιο ψηλά από ό,τι είναι τώρα. Σε είδαμε μέχρι και αμυντικό χαφ πρόσφατα σε ένα παιχνίδι. Μια χαρά τα πήγες, φίλε. Λες να αλλάξεις και θέση σιγά σιγά. Όχι πρόσφατα. Έχω παίξει σχεδόν τώρα τα τελευταία μάτια που έχω παίξει βασικό σε ένα αμυντικό χαφ. Εντάξει. Ήταν δραματίας ο Μάρκο Μπλάζιτς και μου ζήτησε ο προπονητής να τα απεξέλθω εκεί πέρα. Από εκεί πέρα το μόνο που μπορώ να κάνω να τα απεξέλθω, να βοηθήσω την ομάδα μου. Νομίζω ότι δεν υπάρχει εγωισμός να πω ότι δεν παίζω ή όχι. Όταν είσαι μια ομάδα, είσαι επαγγελματίας και πληρώνεις από μια ομάδα, πρέπει να ανταπεξέλθεις εσύ στους όρους που θα σου βάλει η ομάδα και στον εκάθεστε προπονητή που θα σου πει να παίξεις, να βοηθήσεις την ομάδα. Έτσι είμαι κι εγώ. Και βάζω δυνατά μου, ήταν μια θέση που δεν ήξερα πραγματικά, αλλά σιγά σιγά τη συνηθίζεις. Για να πάμε και λίγο σε ποδοσφαιρικά θέματα, για να καταλαβαίνει λίγο και ο κόσμος. Από το να παίζεις back και να παίζεις αμυντικό χαφ δεν είναι κάτι εντελώς διαφορετικό? Ακόμα και στα τρεξίματα, στις ανάσες, στους χώρους, δεν είναι κάτι εντελώς διαφορετικό? Είναι τελείως διαφορετικό, γιατί πραγματικά ακόμα και στην προπόνηση όταν παίζεις αμυντικό χαφ είναι μια δύσκολη θέση που θέλει πάρα πολύ μυαλό, θέλει να έχεις πολύ καλή αντίληψη. Είναι τελείως διαφορετική θέση από ένα back. Ας πω ένα απλό, ότι όταν είσαι αμυντικό χαφ μπορεί να σε μαρκάρουν και από την πλάτη σου, να σε μαρκάρουν και από δεξιά και από αριστερά και από ψηλά. Πρέπει να κάνεις όλα γρήγορα, να έχεις ένα καθαρό μυαλό. Ενώ όταν είσαι back, ξέρεις ότι πολύ δύσκολο να σε μαρκάρει πίσω. Έχεις ένα μπροστά να σε μαρκάρει και πολύ πιθανόν είναι στα πλάγια, για παράδειγμα το αμυντικό χαφ. Δηλαδή ξέρεις πάνω κάτω από πού θα σου έρθει ο αντίπαλος. Όταν είσαι αμυντικό χαφ είναι δύσκολο αυτό. Γι' αυτό πρέπει να έχεις πάρα πολύ γρήγορη σκέψη. Και γενικά είναι μια δύσκολη θέση και θέλει πάρα πολύ μυαλό και καλή αντίληψη. Έτσι ακριβώς. Από την εμπειρία σου στη Σκωτία, που θα μπορείς να μας πεις και τι εμπειρίες αποκόμισες, επιστροφή στην Ελλάδα. Μπορείς να μας κάνεις έτσι μια αναφορά σε αυτήν την εποχή που σε χάσαμε από την ώρα που έφυγες από τον ΠΑΟΚ? Εντάξει, Σκωτία ήταν σχεδόν 2 χρόνια, πέρασα πάρα πολύ καλά. Ήμουν σε μια ομάδα που χαμηλού ελληνικούς θα έλεγα, που πήγε να σωθεί στη Σκωτία, τα καταφέραμε για τα 2 χρόνια. Είναι ένα δύσκολο πρωτάθλημα θα έλεγα, με πολύ δύναμη και πολύ τρέξιμο. Όχι τόσο τεχνικό. Γενικά πολλή οργάνωση έχουν. Γενικά μ' άρεσε. Και
γιατί όχι, θα το ξανά έκανα. Πραγματικά ήταν μια πάρα πολύ καλή εμπειρία. Είναι μια διαφορετική κουλτούρα που τουλάχιστον αυτοί σέβονται πολύ περισσότερο το ποδόσφαιρο, έτσι δεν είναι? Σίγουρα είναι όλα στην εντέλεια. Νομίζω είναι μια μικρογραφία της Αγγλίας στη Σκωτία. Και γενικά όλα κυλάνε ρολόι, ας πούμε. Πώς αντιμετώπισε η Λαμία? Γίνεται μεγάλη κουβέντα για τη διαιτησία. Εντάξει, κατά τα ψέματα υπάρχει και ένα πέναλτι που δεν δόθηκε στη Λαμία. Υπάρχουν κάποιες φάσεις που διαμαρτύρεται ο ΠΑΟΚ. Γενικά, πώς αντιμετώπισε το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ παραδέχτηκε ουσιαστικά ότι η Λαμία δικαιούταν ένα πέναλτι σε αυτό το παιχνίδι? Γιατί δεν είναι κάτι που το συνηθίζουμε στην Ελλάδα, να παραδέχεται κάποιος ότι αδικήθηκε ο αντίπαλος σε μια συγκεκριμένη φάση? Εντάξει, νομίζω ότι στη συγκεκριμένη φάση στο χέρι, νομίζω ήταν πέναλτι, όλοι θα το... Νομίζω δεν υπάρχει κάποιος που να μην παραδεχτεί ότι ήταν πέναλτι. Από εκεί και πέρα, εντάξει, ο διαιτητής έκρινε ότι δεν ήθελε να το κάνει ο παίχτης, ήταν ακούσιο. Από εκεί πέρα δεν μπορείς να σταθείς στη φάση, να σταματήσεις το παιχνίδι και να πεις να μείνω στο πέναλτι. Πρέπει να παίξεις όπως κάναμε. Ήμασταν άδικοι σε μερικές φάσεις που δεν βάλαμε γκολ. Και είναι κακό να νομίζω να σταθείς στο πέναλτι. Οκ, ήταν πέναλτι, προχωράμε παρακάτω. Νομίζω δεν σταματάει καμιά φάση, ή και το πέναλτι να έρθει να βάζαμε τον γκολ, πάλι δεν θα σταματούσε η ομάδα να πεις ότι βάλαμε τον γκολ, είμαστε εντάξει. Είναι μια φάση που πραγματικά ήταν πέναλτι, δεν δόθηκε. Από εκεί πέρα όλες οι ομάδες, όχι μόνο η Λαμία, κοιτάει και παίζει το ποδόσφαιρό της. Σίγουρα υπήρξε αδικία. Από εκεί πέρα έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Τον ΠΑΟΚ πώς τον βλέπεις? Υπάρχει μια πίεση, υπάρχει μια ανάγκη για κατάκτηση πρωταθλήματος μετά τα όσα έγιναν πέρσι? Έχεις βάλει ποτέ τον εαυτό σου στη θέση ενός παίκτη του ΠΑΟΚ στην περσινή σεζόν για αυτό που συνέβη? Να έχεις πάρει τους περισσότερους βαθμούς και να μην έχεις κατακτήσει το πρωτάθλημα? Σίγουρα και αυτό για τον ΠΑΟΚ είναι μεγάλη αδικία, θα έλεγα. Ήμουν στον ΠΑΟΚ και νομίζω ότι την πίεση πάνω κάτω δεν ξέρω. Από εκεί πέρα οι παίκτες του ΠΑΟΚ και γενικά ο ΠΑΟΚ είναι ομάδα με DNA να έχει πίεση. Γιατί κάθε χρόνο ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλη ομάδα και πάει για το πρωτάθλημα. Οπότε η πίεση είναι μέσα. Αναγκαστικά πρέπει να έχεις πίεση. Δεν μπορείς να μην έχεις πίεση και άγχος. Είναι το DNA του ΠΑΟΚ αυτό. Εκεί πέρα πάω και εμφανίστηκε λίγο κουρασμένος, θα έλεγα, από το παιχνίδι με την Τζέλσι. Με την Τζέλσι, η ταξίδι νομίζω ξεκίνησε νωρίς. Έχει το ρόστερ, έχει πάρα πολύ ποιοτική ομάδα. Για μένα την καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Και θεωρώ είναι δίκαια εκεί πέρα και θα μπορούσε να έχει και, πιστεύω, πιο πολλούς βαθμούς πάνω. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να διαχειριστεί την πίεση αυτή τη στιγμή. Γιατί δεν κυνηγάει κάποιον, όλοι οι άλλοι το κυνηγάνε. Και με σωστή διαχείριση πιστεύω θα είναι πρωταθλητής το καλοκαίρι. Γιάννη, βλέποντας τον ΠΑΟΚ σαν αντίπαλος, ποιο πιστεύεις ότι είναι το δυνατό του σημείο φέτος και πού υστερεί κάπως? Κοιτάξτε, νομίζω όλες οι ομάδες και υστερούν, αλλά νομίζω το δυνατό σημείο είναι γενικά όλη η ομάδα σε κάθε γραμμή έχει ένα ποιοτικό παίχτη. Νομίζω είναι πάρα πολύ καλή ομάδα, ειδικά για τα λεγόμενα της Ελλάδος. Έχει φτιάξει ένα τέλειο ρόστερ και νομίζω όλες οι ομάδες έχουν αδυναμίες. Από εκεί και πέρα, με την ποιότητα και όπως παίζει ο ΠΑΟΚ, νομίζω ότι πολύ σπάνια φαίνεται οι αδυναμίες στο κομμάτι του γηπέδου. Μόνο και τις αδυναμίες ειδικά θα τις καταλάβεις όταν παίξει μια μεγάλη ομάδα που υστερεί ο ΠΑΟΚ. Και από εκεί και πέρα, νομίζω στην Ελλάδα ο ΠΑΟΚ έχει καταφέρει να κερδίζει τα παιχνίδια ακόμα και αν δεν παίζει καλά. Νομίζω ακόμα οι αδυναμίες δεν έχουν φανεί τόσο όσο πραγματικά θα έπαιζαν μια καλή ομάδα, παράδειγμα με την Τζέλσι στο Europa League. Γιάννη, σε αυτή την κουβέντα που έχει ανοίξει από το καλοκαίρι για τους Έλληνες διαιτητές και τους ξένους διαιτητές, ποιες είναι οι σκέψεις σου ακριβώς? Πώς τα βλέπεις τα πράγματα από μέσα? Έχεις εμπιστοσύνη στους Έλληνες διαιτητές, θέλεις ξένους σε όλα τα μάτς? Τι ακριβώς σκέφτεσαι? Κοιτάξτε, να σας πω. Για μένα, όπως το βλέπω τώρα, αυτή τη στιγμή που βγήκε απόφαση σαν τέρμι να παίζουν οι ξένοι διαιτητές, νομίζω ότι καλύτερα είναι να καθιερωθούν οι ξένοι διαιτητές. Γιατί το ελληνικό ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο τα τέρμι, υπάρχουν και μικρές ομάδες που μπορούν να διοικηθούν, αλλά να μην τις ακούσει κανένας, επειδή δεν έχουν το ελληνικές παίχνει μια μεγάλη ομάδα. Και αφού τη στιγμή που δεν στηρίζουν στα τέρμι τους Έλληνες διαιτητές καλούς, για ποιο λόγο ο Έλληνας διαιτητής καλός να παίξει, παράδειγμα, ένα μάτς, δηλαδή ένα Πανιωνίου, παράδειγμα, και να διοικηθεί ένας ξένος? Για μένα είναι πρέπει να καθιερωθεί, αφού το κάνουν, το έκαναν, σαν ντέρμπι να καθιερωθεί σε όλα τα παιχνίδια. Να μην έχει κανένας παράπονο. Σίγουρα υπάρχουν διαιτητές που να κάνουν και λάθη. Είναι ανθρώπινα λάθη. Δεν το συζητώ. Από εκεί πέρα νομίζω ότι
Και για τους Έλληνες διαιτητές νομίζω δεν είναι καλό να τα ντέρμπι να σφυρίζουν ξένοι, οπότε δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Οπότε γιατί να υπάρχει εμπιστοσύνη και σε μια πιο μικρή ομάδα ελληνικός όπως είναι ο ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, να σφυρίξει ένας διαιτητής. Το ΒΑΡ θα δώσει λύση, πιστεύεις? Θεωρώ πως θα δώσει λύση, αλλά να σφυρίζουμε, στην Ελλάδα είμαστε, ποτέ δεν ξέρεις. Βάλουν κανένα σκηνοθέτη να κάνει κανένα μοντάζ. Νομίζω και στο ΒΑΡ είναι στην απόφαση του τι άμα πάει να ξαναδεί τη φάση. Δεν ξέρω. Εντάξει, και είναι πιο εκτεθειμένος όμως, δεν μπορεί να οργιάσει, είναι η αλήθεια. Ναι, δεν ξέρω. Γιάννη, πώς ήταν η διαιτησία στη Σκωτία δύο χρόνια, το επίπεδό τους? Έπεφτε το ξύλο και δεν έτρεχε τίποτα. Γενικά, ναι, δεν έδινε πολλές κάρτες. Δεν, δηλαδή και με Σέλντε και με Ρέντες και με τις υποτιθέμενες μεγάλες ομάδες που παίζαμε, ό,τι ήταν θα δώσει να παίξει 50-50 διαιτητής, ούτε θα παίξει έδρα ούτε τίποτα. Μα και αυτό είναι το σωστό να ένας διαιτητής να παίρνει. Νομίζω οι μεγάλες ομάδες δεν χρειάζονται καμιά διαιτησία και κανένα σφύριγμα για να κερδίσουν μια ομάδα, όπως ήταν παράδειγμα η Χάμιλτον, ας πούμε, στη Σκωτία που είναι. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαρήκαμε που σε ακούσαμε πάνω απ' όλα. Καλή επιτυχία στη Λαμία από εδώ και στο εξής. Να πάτε, δηλαδή να μην να έχετε το στόχο σας να τον πετύχετε άμεσα. Που είναι σωτηρία, εντάξει, και δεν είναι κάτι εύκολο. Ειδικά έτσι όπως ξεκίνησε η ομάδα. Να είσαι καλά και σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σου, καλό μεσημέρι.